πάμε να ανοίξουμε και να πιάσουμε μία θεματική. Τώρα αποδεύουμε και προς την ολοκλήρωση του 2022. Στο στούντιο φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, ένας άνθρωπος, ένας τέλεχος του τουρισμού που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε και όλα όσα θα γίνουν βέβαια με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας το επόμενο χρονικό διάστημα στο μέτωπο της τουριστικής βιομηχανίας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, συμβαγείτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο ένα γρήγορο απολογισμό από τη στιγμή που διανύουμε τον Δεκέμβρη του 2022 σε περίπου 10 μέρες αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν το 2022 και το βλέμμα βέβαια αναπόφευκτα είναι στραμμένο και στο 2023. Πώς κλείνει, πώς έκλεισε, πώς διαμορφώθηκε, πώς κύλησε το 2022? Θεωρώ ότι η σεζόν έκλεισε καλά. Δεν ήταν φυσικά η σεζόν του 2019 που έλεγαν όλοι και περιμέναμε, αλλά πήγαμε πολύ καλύτερα από το 2020 και από το 2021. Οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Σίγουρα φυσικά ταμιακά δεν ήταν τα αποτελέσματα όπως θα έπρεπε να είναι λόγω του πληθωρισμού, της αύξησης του πληθωρισμού, αλλά σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά. Είχαμε επισκεψιμότητα, τα ξενοδοχεία γέμισαν, ο κόσμος κινήθηκε, οπότε θεωρώ ότι ήταν μια καλή σεζόν. Ενεργειακή κρίση. Τη βιώσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είχαν κλείσει ωστόσο τα πακέτα. Φαντάζομαι εκεί αναφέρεστε ότι υπήρχαν αυξημένα έξοδα. Ξενοδόχοι και επιχειρηματίες αναγκάστηκαν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ίσως αν δεν είχαμε αυτόν τον αστάθμητο παράγοντα της κρίσης. Μετά την επιδημιολογική κρίση, την κρίση στο ενεργειακό, θα είχαμε ξεπεράσει το 19 ακόμα και στο κομμάτι των εσόδων? Θεωρώ πως όχι. Το 19 δεν θα το είχαμε ξεπεράσει, ναι, αλλά θα ήμασταν ταμιακά πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν είχαμε μία αύξηση στο ρεύμα στο 100% και σε ένα 40% σε όλα τα υπόλοιπα, θεωρείται αυτό το ποσοστό θα έμενε στο ταμείο της κάθε επιχείρησης. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο. Στο κομμάτι των αγορών που στήριξαν το εγχώριο τουριστικό προϊόν, πού καταλήγουμε? Κοιτάξτε, οι αγορές... Η Αγγλία μας, η στήριξη που είχαμε από την Αγγλία ήταν πολύ μεγάλη και από τη Γερμανία. Η Πολωνία πήγε πάρα πολύ καλά. Η Σκανδιναβία ξεκίνησε πάλι φέτος. Οπότε είχαμε ένα θετικό πρόσημο στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, που είναι μια αγορά που η πλειοψηφία είναι η σκανδιναβική αγορά και δεν το είχαν το 20 και το 21. Οπότε θεωρώ ότι ήταν όλες οι αγορές μας στήριξαν. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είχαν ανοίξει και οι υπόλοιπες αγορές. Είχε ανοίξει η Ισπανία, είχε ανοίξει η Ιταλία, είχαν ανοίξει η Τινησία, είχαν ανοίξει η Αίγυπτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ, η στήριξη ήταν πάρα πολύ καλή από τις αγορές. Έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση αναφορικά και με τη ρωσική αγορά. Δηλαδή εκεί οι εξελίξεις με τον πόλεμο, ουκρανική-ρωσική αγορά. Πόσο χαμένοι βγήκαμε? Κοιτάξτε, το ποσοστό των αγορών αυτών ήταν πολύ μικρό, σαν αριθμητικά, αλλά ταμιακά ήταν σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή ο κόσμος από τη Ρωσία και από την Ουκρανία ξόδευε. Τα πακέτα που αγόραζαν ήταν σε ξενοδοχεία υψηλού επίπεδου και ήταν πεντάστερα, λουξ. Οπότε ποιες περιοχές επηρεάστηκαν σε επίπεδο Κρήτης, Ελούντα? Θεωρώ ότι η Ελούντα και τα ξενοδοχεία, κάποια ξενοδοχεία πεντάστερα και πάνω που είχαμε στην περιοχή της Χερσονήσου και των Γουβών. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, μέσω σύνδεσης Skype. Την καλησπέρα μας, κύριε Πελεκανάκη. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, χρόνια πολλά με υγεία. Ένα πρώτο σχόλιο στο κομμάτι του απολογισμού. Αυτό που είπα στον κύριο Κουρκουνάκη, ολοκληρώνεται το 2022, με το βλέμμα στραμμένο στο 2023. Τι γεύση σας άφησε η χρονιά που ολοκληρώνεται? Βάσει των επίσημων στοιχείων θα σας πω ότι το Διεθνές Αεροδρομίο Ηρακλείου καταγράφηκε μια αύξηση σε σχέση πάντα με τα συμπάντα με το 2019, καταγράφηκε μια αύξηση της τάξης του 3,1%, που αυτό μεταφράζεται σε 101.000 περισσότερες ανθρώπους, ναι, τουρίστες, ενώ οι Διεθνείς Αεροπορικές Αφήξεις έρχονται σε 3,4 εκατομμύρια. Στο σύνολο το έτος. Και στο αεροδρόμιο των Χανίων αντίστοιχα, οι αφήξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατομμύρια αφήξεις και παρουσιάζοντας μια αύξηση είναι 156.000 ή την 13,7%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Άρα, μιλάμε ότι η σεζόν του 2022 ήταν η καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Θα μιλάμε από εδώ και πέρα για το 2022. Ήταν οι περισσότερες αφήξεις βάσει τα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων του Ηρακλείου και των Χανίων.
Όσο δε για τους τζίρους, οι τζίροι σίγουρα, τα έσοδα ήταν πολύ αρκετά καλά, τα έσοδα, αλλά σίγουρα το καθαρό που έμεινε, δηλαδή τα έσοδα ήταν αρκετά. Απλώς το καθαρό εισόδημα το οποίο έμεινε, σίγουρα δεν είναι αυτό που αναμενόταν λόγω των μεγάλων αυξήσεων στην ενέργεια. Αστάθμητος παράγοντας λοιπόν ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο θα επηρεάσει και την επόμενη χρονιά το 2023, βέβαια, κύριε Πελεκανάκη, μία εκτίμηση. Και τα τρόφιμα. Και τα τρόφιμα με την τεράστια αύξηση. Και τα τρόφιμα, πρώτη ύλη, βέβαια. Έκθεσαν... Έτσι, αυτό τώρα και κατά πόσο οι ξενοδόχοι έχουν βάλει μία αύξηση της τάξης 8 με 10% για του χρόνου. Αν αυτό θα φτάσει, αυτό θα νομίζω ότι θα εξανεμιστεί μέσα στις αυξήσεις των 10 και ευελπιστούμε ότι μέχρι τότε θα έχουν αλλάξει τα πράγματα και ευελπιστούμε ότι από τον Ιούλιο-Αύγουστο κάπου να πάρει ο κατήφορος στις τιμές στην ενέργεια. Λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία. Η Εύη Σπανού, η συνάδελφος τώρα, θα μας αναλύσει κάποια στοιχεία και θα μας παρουσιάσει κάποια στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Κρήτης στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού, της επίσκεψης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων μας. Τι στοιχεία και τα οποία αφορούν την Κνωσό. Κάνει με την επισκεψιμότητα το παλάτι του Μίνωα. Έχουμε λοιπόν 575.921 επισκέπτες από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον Αύγουστο του ίδιου έτους και σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021 που τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, είχαμε σύν 121,3% αύξηση των επισκέψεων στην Κνωσό. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό για το παλάτι του Μίνωα. Μάλιστα. Λοιπόν, 121,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το εξής, ότι πέρυσι, άνοιξαν οι πύλες των αρχαιολογικών χώρων το Μάιο του 2021. Οπότε, αναπόφευκτο να έχουμε αυτή την εκτόξευση στα νούμερα και στα ποσοστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Πελεκανάκη. Ξέρετε, φαίνεται η δυναμική της Κρήτης μέσα από τα επίσημα στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων. Στο κομμάτι των υποδομών, βέβαια, δεν ξέρω τι κάνουμε. Και ποιες είναι αυτές οι εικόνες που αντικρίζουν οι τουρίστες σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Κοιτάξτε, δηλαδή, σίγουρα οι υποδομές, νομίζω ότι είναι, υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές υποδομές όπως είναι τα οδικά δίκτυα, υποδομές υγείας, ίδρυψη, αποχέτευση, αποκομιδή, σκουβιδιών, όλα αυτά πάσχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και σίγουρα αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Συγγνώμη, θα πρέπει να βελτιωθεί και σύντομα. Μέσα στο χειμώνα πρέπει να γίνουν πραγματικά πάρα πολλά. Ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με ίδρυση και αποχέτευση σε πολλές τουριστικές περιοχές, σε πάρα πολλές τουριστικές περιοχές. Δεν είναι ακόμα στα επίπεδα που θα πρέπει να είναι το 2022 να βλέπουμε τέτοιες εικόνες σε δρόμους με νερά από πισίνες και έλλειψη πεζοδρομίων. Αυτά λοιπόν πρέπει κάποτε να συμμορφωθούμε και επιτέλους να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ένα άλλο πρόσωπο και αυτό που βλέπει ο τουρίστας. Ένα σχόλιο, κύριε Κουρκουνάκη. Μιλήσαμε και στο διάλειμμα για την Κνωσό. Πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί των εργαζομένων παρά την υποστελέχωση. Ωστόσο, θα πρέπει λίγο να το δούμε διαφορετικά και αναφέρουμε σε πρωτοβουλίες του κεντρικού κράτους. Κοιτάξτε, η Κνωσός είναι ένας κομβικός χώρος για τον τουρισμό μας. Γιατί εκτός ότι είναι ένα μοναδικό μνημείο, βοηθάει και το Ηράκλειο, την πόλη του Ηρακλείου. Γιατί όλοι οι επισκέπτες μετά την Κνωσό, η επόμενη στάση είναι το Ηράκλειο. Ναι, αλλά όταν βιώνεις ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο τις ημέρες που αγγίζει το πικ, και ποιες ημέρες αγγίζει το πικ, καθ' όλη τη διάρκεια του Ιούλιο και του Αυγούστου. Κάθε μέρα. Όταν βλέπεις τις ουρές οι οποίες σχηματίζονται και περνούν ακόμα και τα 500 μέτρα για να μπουν χιλιόμετρο. Σωστά. Ναι. Δεν έχουμε τα βασικά. Δυστυχώς, ναι, υπάρχει υποστελέχωση. Δεν υπάρχει προσωπικό. Όταν βλέπεις ότι περιμένουν μετά που θα αρχίσει η σεζόν να πάρουν το έκτακτο προσωπικό για να βοηθήσουν τους μόνιμους εργαζομένους στην Κνωσό, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί στα εκδοτήρια υπάρχουν 2 άτομα, άντε 3 άτομα μόνιμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν φτάσουν 5 λεωφορεία, 6 λεωφορεία, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ο κόσμος, οπότε υπάρχουν ουρές. Ο τρόπος έκδοσης των εισιτηρίων είναι ένας απαρχαιωμένος τρόπος έκδοσης εισιτηρίων, οπότε περιμένει ο κάθε πελάτης την ουρά και μετά τον COVID τα πράγματα αυτά οξύνθηκαν γιατί υπήρχαν τα μέτρα αυτά που υπήρχαν και καταλαβαίνετε οι ουρές ήταν τεράστιες. Οπότε ο πελάτης είναι λίγο απογοητευμένος και περιμένει μετά πώς να πάει στο Ηράκλειο ώστε να βρει μια καφετέρια, να πάει σε μια τουαλέτα ή να καθίσει να πιει ένα ποτήρι νερό να ξεκουραστεί μετά από την ταλαιπωρία που έχει φάει στον ήλιο.
Κύριε Πελεγκανάκη, από τις συζητήσεις που έχετε πραγματοποιήσει σήμερα, όχι μόνο με συναδέλφους σας, φορείς τουριστικού σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, τι είναι αυτό το οποίο διαφαίνεται για τους επόμενους μήνες και στο κομμάτι των προκρατήσεων και στο κομμάτι της λεγόμενης επίσημης πρώτης για την ερχόμενη τουριστική σεζόν? Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού κατά την τελευταία διετία, παρά τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το κλίμα βεβαιότητας παγκοσμίως, πανδημίες, πόλεμο στην Ουκρανία, και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ο κλάδος διαθέτει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Είναι ενθαρρυντική επίσης η στροφή των ταξιδιωτών υψηλότερης αγοραστικής δύναμης και υπάρχει δηλαδή μια τάση αυτή για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Πάνω σε αυτά βλέπουμε ότι μια πολύ αρκετά ικανοποιητική προκράτηση από πλευράς κρατήσεων για το 2023 από τη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και από τη Γαλλία, τώρα τόσο δυναμικά. Και ευελπιστούμε ότι και θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές, όπως η Γερμανία, η οποία είναι πολύ μεγάλη δύναμη για την Κρήτη, αλλά αυτό θα το δούμε τον Μάρτιο μετά την έκθεση του Βερολίνου. Μάλιστα, λοιπόν. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι το 2023 θα είναι εξίσου μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ασχέτως αν το χειμώνα θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για τους Ευρωπαίους και για εμάς, αλλά ειδικά για τους Ευρωπαίους. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα ξεπεραστεί πολύ σύντομα και ο κόσμος θα κάνει διακοπές, θα το έχει ανάγκη. Ένα τελευταίο και γρήγορο σχόλιο από το κεντρικό κράτος. Πού θα πρέπει να δοθεί έμφαση ακόμα και στο κομμάτι της καμπάνιας και της διαφήμισης? Πού θα πρέπει να στηριχτούμε? Μιλάτε για τον τουρισμό γενικότερα, για να προσελκύσουμε κόσμο? Μιλάμε για τον τουρισμό. Βλέπουμε κάποιες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα έχουν στεφθεί με επιτυχία. Πάντως βλέπω μια κινητικότητα. Κοιτάξτε, επειδή η διαφημιστική καμπάνια της χώρας την έχει αναλάβει ο ΕΟΤ, νομίζω ότι έχει κάνει ορισμένα βήματα και φυσικά και η περιφέρεια Κρήτης όσον αφορά την Κρήτη. Ναι. Η περιφέρεια Κρήτης κάνει αρκετά βήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι το επίπεδο της περιφέρειας Κρήτης είναι πολύ υψηλό και αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για πρόοδο του κρητικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός. Μάλιστα, λοιπόν, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, ευχαριστώ κύριε Πελεγκανάκη, να είστε καλά. Λοιπόν, κρίσιμη λοιπόν η επαφή στο μέτωπο της έκθεσης του Βερολίνου. Κοιτάξτε, το Βερολίνο είναι πάντα το βαρόμετρο της σεζόν. Είναι πολύ νωρίς να πούμε τώρα ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί δεν ξέρετε, είναι μακριά ακόμη το καλοκαίρι. Τώρα το θα μας πει κάποιος ποιος είναι ο αστάθμητος παράγοντας, τα έχουμε ζήσει όλα. Έχουμε περάσει μια οικονομική κρίση, ακολούθησε μια επιδημιολογική κρίση, ήρθε και το κομμάτι της πανδημίας. Τι άλλο μπορεί τα να έχουμε τύχει. Ζήσει όλα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι άλλο θα έρθει. Σωστό, τι άλλο θα έρθει. Λοιπόν, εκτός απρόοπτου. Εκτός απρόοπτου, λοιπόν. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μια καλή ροή κρατήσεων το μήνα Νοέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο που άνοιξαν τα παγκέτα στην αγορά, γιατί είχαν τις προσφορές του tour operators. Τώρα όμως που ξεκίνησαν τα κρύα στην Ευρώπη, αυτό που εισπράττουμε από τους tour operators είναι ότι έχουν παγώσει οι κρατήσεις. Και είναι λογικό όταν. Στην Αγγλία είδατε πριν λίγες ημέρες τι έγινε με το χιονιά. Ο κόσμος θέλει να κάθεται στο σπίτι του, να κοιτάει τα οικονομικά του, να δει τι θα γίνει με το πετρέλαιο, με τη θέρμανσή του, με το ατρόφιμα που πρέπει να αγοράσουν και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι διακοπές έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Θεωρώ ότι είμαστε όμως μακριά από το χειμώνα, οπότε ίσως τα πράγματα να αλλάξουν και μετά τις γιορτές, να έρθει πάλι στην κανονικότητα η ροή κρατήσεων. Θεματικός τουρισμός. Πού θα πρέπει να στηριχτούμε, τι έχουμε κάνει λάθος και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουμε? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Απλά. Ο θεματικός τουρισμός πιάνει και τους χειμερινούς μήνες όμως. Ναι, δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος όμως. Δεν υπάρχουν όμως στην Κρήτη αεροπλάνα. Δεν υπάρχουν οι υποδομές για να έρθει ο κόσμος του χειμώνα. Αν είχαμε τις υποδομές, δεν θα υπήρχε και μια συμφωνία με μια αεροπορική να φέρνει κόσμο? Ναι, οι υποδομές δεν είναι μόνο όμως οι δρόμοι και τα αεροδρόμια. Όχι, είναι και ένα χιονοδρομικό κέντρο. Και το χιονοδρομικό κέντρο και τα ξενοδοχεία μας να μπορούν να υποστηρίξουν χειμερινό τουρισμό. Δεν είναι όλα τα ξενοδοχεία που μπορούν να υποστηρίξουν χειμερινό τουρισμό. Υποδομές στον ορεινό όγκο. Στον ορεινό όγκο έχουμε ακόμη δουλειά, δεν υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν και οι συνθήκες δεν είναι ακόμη όριμες, θεωρώ, να γίνουν υποδομές στον ορεινό όγκο λόγω του ειδικού δικτύου, λόγω των νόμων που υπάρχουν και δεν μπορούν να γίνουν υποδομές αυτές στον ορεινό όγκο μας. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Η καθημερινότητα ενός τουριστικού πράκτορα το χειμώνα πώς είναι?
Δεν είναι εύκολη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει γκρίνια και από τους tour operator. Όταν χτυπούν τα τηλέφωνα το χειμώνα από τους tour operators, δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι γιατί ζητούν προσφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, γιατί πρέπει είμαστε στη μέση, ανάμεσα στους ξενοδόχους και στους tour operator. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα επιτύχουμε το στόχο μας, ώστε να κάνουμε ευχαριστημένους και τους ξενοδόχους, αλλά και τους tour operator, για να μπορέσουν, γιατί και αυτοί είναι αυτοί που πουλάνε στο εξωτερικό για να μας φέρουν τον κόσμο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουρκουνάκη. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές.